Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, κυρίε και κύριοι, βάζει φωτιέ στι τιμέ πετρελαίου και βυθίζει το χρηματιστήριο, χρυσό στο μετσούφι. Τα πιο δύσκολα ήρθαν και τα πρώτα 30 λεπτά από την επίθεση. Ναι, και αν δούμε και τι τιμέ, αυτή τη στιγμή είναι ακριβώ ε, στο σημείο που βρέθηκαν οι τιμέ του πετρελαίου, ε, αμέσω μετά το Ιρανικό χτύπημα γύρω στι 8 ώρα Ελλάδο. Το Brent λοιπόν βρίσκεται στα 75,4 δολάρια, μια άνοδο 2,5%. Αυτά τα 5 δολάρια που κέρδισε ε, αμέσω μετά το Ιρανικό χτύπημα, ενώ το West Texas βρίσκεται στα 71,8 δολάρια, 2,8% αύξηση. Τώρα όλη η αγορά βεβαίω περιμένει τα Ισραηλινά πλέον αντίπεινα. Εάν πληγούν εγκαταστάσεις ιρανικές πετρελαίου. Θα έχουμε περαιτέρω αύξηση ε, των τιμών του πετρελαίου. Είδαμε ότι το Ιράν ε, έχει το 3% της παγκόσμιας παραγωγής, τα το 12% του ΑΕΠ παράγοντας 3,5 με 4,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Τώρα αν φτάσουμε α, στη, στο κάδρο των α, ενδεχόμενων στόχων να μπει η Σαουδική Αραβία είτε τα στενά του ορμούζα από όπου περνά το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, τότε θα μιλάμε για αρμαγεδόνα και τιμές πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το απευταίο σενάριο. Βέβαια, σε ευχαριστούμε πολύ Χρυσόστομε.